Τώρα βέβαια θα μου πείτε, συγγνώμη που θα το πω έτσι με μια ελληνική παροιμία, ο λολός λουλούδια και ο τρελός τραγούδια. Μέσα σε αυτό τον καιρό τώρα εμείς καθόμαστε και κάνουμε εκδρομές. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αν καθίσουμε, κλειστούμε στον εαυτό μας και σκεφτούμε όλα αυτά τα στενάχωρα που συμβαίνουν, τότε σίγουρα θα απελπιστούμε. Αυτή λοιπόν η ψυχαγωγία της εκδρομής και όχι μόνον είναι κάτι που το έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρώτος εγώ. Διότι όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτή η ατμόσφαιρα, η βρωμερή ατμόσφαιρα που υπάρχει, μας επηρεάζει. Και τίποτα να μην πούμε και τίποτα να μην κάνουμε και τίποτα να μην αντιδικήσουμε και τίποτα να μην αντιδράσουμε και τίποτα, τίποτα απολύτως, να είναι όλα ήσυχα εξωτερικά, δεχόμαστε μία όσμωση όπως λέγεται από αυτήν την ατμόσφαιρα και μπαίνει μέσα μας αυτή η δυσοδεία της αμαρτίας και της ανέδειας που έχει η αμαρτία στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να αισθανόμεθα την ανάγκη για μια αναψυχή. Σας θυμίζω ότι και ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, όταν έβλεπε τους μαθητές του να κουράζονται από τις αγρυπνίες, τις νηστείες και την υπερβολική άσκηση, τους έβαζε να παίζουν και έπαιζε και εκείνος μαζί τους. Χωρίς βέβαια να επηρεάζει την πνευματικότητά του από αυτό. Αλλά γιατί ως άνθρωποι έχουμε ανάγκη και από μία χαλάρωση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το λέω γιατί μου το είπαν αυτό. Πού έχεις διάθεση να πηγαίνεις εκδρομές τέτοιο καιρό. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα πράγματα ενδεχομένως θα μπορούμε να κάνουμε για να μπορούμε να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Μία σκέψη μου, την οποία θα την κουβεντιάσουμε και στην εκδρομή, είναι κατά καιρούς να οργανώνουμε μερικές συναισθιάσεις. Να βρισκόμαστε μαζί, κάπου όλοι μαζί. Να τρώμε μαζί, να τραγουδάμε μαζί, να χαιρόμαστε όλοι μαζί, όπως ακριβώς συνέβαινε τον παλιό καλό καιρό με τους νοικοκυρεμένους και ήσυχους και ενάρετους, θα πω, ανθρώπους της εποχής εκείνης. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Έχουμε ανάγκη δηλαδή και από μια καλή διασκέδαση, μια καλή ευκαιρία. Να ξεδίνουμε δηλαδή πνευματικά λίγο για να ανανεωνόμαστε πνευματικά. Και να σας πω, με προβληματίζει αυτό, διότι η νοσηρή κατάσταση της αμαρτίας που φαίνεται να κυριαρχεί έχει επιπτώσεις στην διάθεση της κοινωνίας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διάχυτη κατήφια, όχι γιατί πέρασε ο τελευταίος νόμος για τον οποίο πολλής λόγος έγινε και πολύ μελάνη χύθηκε, αλλά γιατί βλέπουμε καθημερινά τα αποτελέσματα της αμαρτωλής ζωής μας, του αμαρτωλού μας κατήφορου. Τι εικόνες είναι αυτές τις οποίες ατενίζουμε καθημερινά στην τηλεόραση? Φωνικά, ο άλλος τεμάχησε τον πατέρα του τώρα. Καταλαβαίνετε. Οι άλλοι, δεν ξέρω κι εγώ τι κάνανε τα παιδιά τους. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι παράξενα και επειδή το σύστημα εντός εισαγωγικών τα προβάλλει προκειμένου να χαλάει η διάθεσή μας, ένας άνθρωπος στεναχωρημένος είναι ένας άνθρωπος που καθοδηγείται πολύ εύκολα, τον πας όπου θέλεις. Δεν έχει διάθεση να σηκώσει το κεφάλι. Έτσι λοιπόν κάπου θα έχουμε ανάγκη για κάτι τέτοιο. Αλλά μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί σας θέλω να το κουβεντιάσουμε και σιγά σιγά να αρχίσουμε να το οργανώνουμε αυτό. Προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία με εκδρομές, με συναισθιάσεις και με άλλους τρόπους να τονώνουμε τους πνευματικούς μας δεσμούς, με πρώτο και καλύτερο φυσικά την προσευχή, την κοινή προσευχή αυτή της Τρίτης που κάνουμε κάθε Τρίτη εδώ, τις αγρυπνίες μας και τα κηρύγματά μας. Έτσι θα είναι ο καιρός μας, αδελφοί. Και πρέπει όλες αυτές οι καταστάσεις, και ιδιαίτερα οι τελευταίες, να μας αδελφώσουν και να μας συνδέσουν ακόμη περισσότερο μεταξύ μας. Βλέπετε πως ούτε και οι ίδιες οι οικογένειες δεν είναι πλέον συνδεδεμένες μεταξύ τους. Άλλο θέλει το παιδί, άλλο θέλει ο γονιός, άλλο θέλει ο παππούς και η γιαγιά. Και πάει λέγοντας η ιστορία. Όλα αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα σε συνδυασμό και με το μόνιμο χτύπημα της οικογένειας, όχι τώρα, όχι τώρα. Έχει ξεκινήσει αυτό από τον νόμο του Παπαδόπουλου που ψήφισε για να χωρίσει ο ίδιος μέσα σε μια νύχτα. Μη γελάτε, αλλά από εκεί ξεκινούν αυτά τα πράγματα. Άγνωστα, ανήκουστα πράγματα. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά έρχονται, δεν πέφτει μια πόλη που είναι οχυρωμένη απ' έξω.
Πέφτει από μέσα, από το ξύλωμα το εσωτερικό. Τραβάνε το πουλόβερ σιγά σιγά το μάλινο και σιγά σιγά χάνεται, εξαφανίζεται. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ας έχουμε, σας παρακαλώ, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν θέλω να με παρεξηγείτε. Ούτε είμαι αυτάρεσκος για να σας βλέπω εδώ πέρα να γεμίζετε την αίθουσα και να χαίρομαι και να λέω τι ωραία έχουμε τόσο κόσμο και αυτά. Όχι. Έχουμε ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί και μεταξύ σας να γνωριστείτε και μεταξύ σας να βρείτε τρόπους να συγγενέψετε πνευματικά πρώτα. Γιατί αυτό θα είναι η πορεία μας στο μέλλον. Μην ξεγελιέστε. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία θα περνά δύσκολες στιγμές. Αλλά οι δίκαιοι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα έχουν την προστασία και τη δύναμη του Θεού. Μου είπαν πολλοί. Και πού πήγε η προσευχή μας, μωρέ παππούλη? Καθόμασταν προχθές, κάναμε Ελλάδα, το προσευχόμασταν όλη την ημέρα. Πού πήγε η προσευχή μας, χαμένες οι προσευχές μας? Ποιος σας το είπε αυτό? Σας πληροφορώ ότι ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει, ό,τι πρόκειται να έρθει σαν παιδαγωγία του Θεού, και το ξέρουμε αυτό, το περιμένουμε δηλαδή. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών ή οτιδήποτε, αλλά ήδη τα βλέπουμε τα πράγματα. Ό,τι πρόκειται λοιπόν να ακολουθήσει, δεν θα αγγίξει τους ανθρώπους που κράτησαν ευσέβεια στον καιρό του πειρασμού, όπως εσείς, που προσευχηθήκατε, που νηστέψατε. Διότι ο Θεός, όπως το λέω πολλές φορές, το επιμένω, το ζω προσωπικά και σας το μεταφέρω μέσα από την προσωπική μου ζωή και εμπειρία, ο Θεός στα δύσκολα έχει τον τρόπο να προσφυλάσει, να προστατεύει και να αναψύχει, να δίνει δηλαδή ψυχαγωγία, χαρά, κέφι στους ανθρώπους που κρατούν το όνομά του ψηλά στην καρδιά τους και βέβαια στο περιβάλλον τους. Γι' αυτό τίποτα δεν έχει χαθεί. Ξεκινάω με ένα πραγματικό γεγονός της προηγούμενης Παρασκευής. Την επαύριο λοιπόν ήμασταν στην εκκλησία με τους πατέρες και έρχεται μια κυρία που είναι γιατρός ορειλά. Γνωστή μας. Και μας λέει το εξής. Πριν από κάμποσους μήνες, σχεδόν χρόνο, επήγαινα σε ένα ταξίδι επαγγελματικό, όπως το λένε, σε ένα συνέδριο στην Ιταλία. Και συνταξίδευα με έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν περιποιημένος, κάποιας ηλικίας, μεγάλης ηλικίας, αλλά καταβεβλημένος. Δώσαμε γνωριμία και μου λέει, και εγώ γιατρός είμαι. Ωραία. Να σε παρακαλέσω, μου λέει κάτι. Ο καρκίνος της γλώσσας τι προσδόκιμο έχει? Μη βιάζεστε να γελάσετε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Ο καρκίνος της γλώσσας τι προσδόκιμο έχει? Και το απαντώ, λέει, από την πείρα μου 6 με 8 μήνες. Σε τελειώνει. Για ποιον, λέει, ενδιαφέρεστε? Για μένα. Υποφέρω, λέει, και βρίσκομαι ήδη σε θεραπείες και ήθελα να ξέρω τι με περιμένει. Τη συστήνεται κατόπιν, της λέει και τις άλλες του ιδιότητες. Εγώ, λέει, είμαι πολιτικό πρόσωπο, είχα πολιτική δράση με το ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή εκλέχθηκα δήμαρχος Τύλου. Έκανα τον πρώτο γάμο ομοφιλοφίλων που είχε γίνει σ' άλλος τότε. Το λέω, ο άνθρωπος πριν από λίγο καιρό πέθανε. Από καρκίνο της γλώσσας. Όχι για αυτά που διάβασε στο γάμο, αυτόν τον υποτιθέμενο γάμο, που δεν αναγνωρίστηκε βέβαια. Κατόπιν έγινε το σύμφωνο συμβίωσης, κάνανε αυτοί που παντρεύτηκαν και είχε κηρυχθεί παράνομος ο γάμος στο σύμφωνο συμβίωσης και χώρισαν. Όλος ο σαματάς για το τίποτα. Και να δηλώσεις ότι το ανοιχτόμυαλος ο δήμαρχος και τα λοιπά, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Καταλάβατε τι σημαίνει πνευματικός νόμος? Δεν το λέω χέρια κακά, το λέω με λύπη, με πόνο. Και ο άνθρωπος, εξαιτίας προφανώς αυτού του πράγματος, θυμήθηκε όλον τον σάλο τον οποίο γινόταν γύρω από τα πρόσωπα των ομοφιλοφίλων και με πολύ μετάνοια τα είπε αυτά στη φίλη μας τη γιατρίνα. Δεύτερο γεγονός. Πριν από λίγο, καθώς ετοιμαζόμουν για να
κάνω το κήρυγμα, έρχεται στο κινητό μου τηλέφωνο το εξής μήνυμα από κάποιον φίλο. Θα σας το διαβάσω ακριβώς τα σχόλια δικά σας. Επιστολή παραίτησης του στελέχους, συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας Νικολάου Αμοριανού. Αυτός είναι στέλεχος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως που αφορούν θέματα παιδείας και τέτοια πράγματα και επιπλέον είναι προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού. Σημερινή ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια στην κεντροδεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν πολιτικολογώ έτσι, σας λέω ότι λέει εδώ πέρα, δεν σχολιάζω. Στηρίζοντας και υπηρετώντας το κόμμα από την θέση του πολιτικού στελέχους των τομέων παιδείας, πολιτισμού και έχοντας τομεάρχες τους κυρίους βουλευτές Γκιουλέκα, Κεφαλογιάννη και Ραμαίος, βρίσκομαι στη θλιβερή θέση να παραιτηθώ. Ο λόγος γνωστός. Αφού καταφέρατε να θυσιάσετε το 41% για χάρη 2-3 συνεργατών σας που η προσωπική τους σεξουαλική επιλογή έγινε νόμος του κράτους. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να σας ρωτήσω γιατί να στερήσετε από τα παιδιά που περιμένουν εδώ και χρόνια να πούν τη λέξη «μαμά», διότι είναι σίγουρο πως η πολιτική και η πολιτική μας δεν έχουν τις ίδιες ευαισθησίες των ανθρώπων της καθημερινότητας, του μόχθου, της διπλανής πόρτας. Τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας και λογικής. Καταφέρατε το ακατόρθωτο. Να έρθετε απέναντι στην κοινωνία και την εκκλησία. Κάτι που προφανώς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ή σας αφήνει παγερά αδιάφορο, όπως το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας για παράδειγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα ήταν πλέον ο λόγος να ψηφίσει κάποιος τη Νέα Δημοκρατία και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη μοναξιά της πολιτικής απομόνωσης θα τη βιώσετε σύντομα. Αλίμονο στους βουλευτές που θα μείνουν πίσω μετά την πολιτική σας δραπέτευση. Παρήλθαν οι εποχές που ο λαός ακολουθούσε την ανοησία και την κοροϊδία. Πραγματικά πιστεύετε κόντρα στους φυσικούς νόμους ότι η διαστροφή που έγινε νόμος του κράτους αποτελεί πρότυπο για τους νέους μας? Πιστεύετε πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό? Κύριε Πρόεδρε, η εικόνα που μου δώσατε όταν συνυπηρετούσε με μαζί το 1990 στην πολεμική αεροπορία στην Τρίπολη και μετά στη Νέα Αιγύπτου ήταν τελείως διαφορετική. Ίσως επειδή θεωρούσα σημαντικό και ευσεβή πολιτικό τον πατέρα σας. Τα φαινόμενα απατούν μάλλον. Καταφέρατε να ντρεπόμαστε πλέον να λέμε πως είμαστε Έλληνες, αφού πανηγυρίζουν όλοι. Και αυτοί που μισούν τη χώρα αυτή, την των ηρώων και των μαρτύρων, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα παγκοσμίως που αποδέχθηκε την ανομαλία. Έβγε κύριε Πρωθυπουργέ. Κλείνοντας να σας θυμίσω τη σοφή ρίση ενός εκ των κορυφαίων της παγκόσμιας λογοτεχνίας και στοχαστών όλων των εποχών, του Λέοντος Τολστόη. Το λάθος δεν πάβει να είναι λάθος επειδή εγκρίνεται από μια πλειοψηφία. Νικόλαος Αμοριανός. Όπως θα θυμόμαστε τη μία πλευρά, θα θυμόμαστε και την άλλη πλευρά. Ένας άνθρωπος μέσα από το σκληρό κομματικό πυρήνα σήμερα, πριν από λίγο. Το βράδυ θα παίζει στις ειδήσεις, θα το ακούσετε. Α, ίσως μπορεί να μην παίξει και αυτό, γιατί ξεχνιούνται αυτά. Άλλα πράγματα θα παίζουν. Αν είναι ήσυχος και ήρεμος ο κύριος Καπουτζίδης, ο κύριος Σεργουλόπουλος, ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Πατέλης και ούτω καθεξής. Λέω εγώ κάποια ονόματα έτσι στην τύχη, μην νομίζετε ότι έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα, για να μην παρεξηγηθώ. Λυπούμε, αλλά και ταυτόχρονα χαίρομαι που η συνείδηση δεν έχει χαθεί ούτε από την κοινωνία, ούτε από όλη την πολιτική συλλήφθη. Γι' αυτό θα το πω και ασφανώ ίσως κωμικός. Ο αγώνας τώρα συνεχίζεται. Ο αγώνας τώρα συνεχίζεται. Γι' αυτό ένταση στην προσευχή, ώστε ο Θεός να μας φυλάξει από τα ερχόμενα κακά. Από τότε που απευθύνθηκε προς τον νυν
άρχοντα πρόεδρο της κυβερνήσεως, ένας αφορισμός. Μέχρι σήμερα γίνονται πολλά. Πάρα πολλά. Φυσικές καταστροφές. Απίστευτες φυσικές καταστροφές από το 2020. Απίστευτες. Σεισμοί, καταποντισμοί, αλλεπάλληλα πλημμυρικά φαινόμενα και ποιος ξέρει τι άλλα. Κοντά σε αυτά το ατύχημα των Τεμπών. Κοντά σε αυτά άλλα πράγματα που αφορούν τα εθνικά μας. Και όλα αυτά οφείλονται ότι στις ενέργειες συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν την ευθύνη σήμερα για τον τόπο έχει λείψει ο Θεός. Και κουνάνε το χέρι στην Εκκλησία ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει γνώμη, έχει τα πιστεύω της, αλλά εμείς διοικούμε. Εμείς κυβερνάμε. Γι' αυτό, εντάξει, αλλά δεν θα γίνει αυτό που θέλετε παπάδες και δεσποτάδες και λαέ του Θεού. Θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε. Και ο τελευταίος παραλογισμός, 80-90% του λαού να είναι αντίθετο με γκάλωπ αυτά, δικά τους γκάλωπ. Να είναι αντίθετο και εμείς εκεί. Πάμε εκεί και δώσ' του φιλιά και χάδια και με πολύ κοντινούς μας και γνωστούς μας ανθρώπους. Στο στενό πυρήνα είναι και κοντινοί μας άνθρωποι, του νουμού μας άνθρωποι. Στο στενό πυρήνα. Γι' αυτό παρακαλώ, δεν θα ξεχνάτε. Δεν θέλουμε να τιμωρηθεί κανένας, δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι ο πνευματικός νόμος εφαρμόζεται. Και όχι απλώς εφαρμόζεται. Στην περίπτωση του γιατρού δημάρχου της Στήλου ίσχυσε 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια μετά. Αφήστε το Θεό λοιπόν να έχει τους δικούς του χρόνους και να κάνει αυτά που θέλει, που εμείς ως άνθρωποι ανόητοι, ενώ και εμείς της Εκκλησίας ανόητοι, θεωρούμε ότι είναι η εκδίκηση του Θεού. Δεν είναι η εκδίκηση του Θεού, είναι η παιδαγωγία για να βλέπουν οι άλλοι. Και ποιος ξέρει αν μέσα από αυτή τη διαδικασία, κρίνοντας το παράδειγμα του γιατρού που μιλούσε με μετάνοια για το λάθος της εποχής εκείνης, το οποίο το πλήρωσε με τη ζωή του εν τέλει, ποιος ξέρει αν μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιοι δεν καταλάβουν το λάθος τους και έστω ενώπιον του Θεού το ομολογήσουν. Και ο Θεός να είναι βοηθός στο βίο μας. Να πούμε τώρα και μερικά πράγματα από αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τη ζωή, τους σταθμούς της ζωής του Κυρίου μας, που εκπροσωπούνται από τις μεγάλες δεσποτικές, όπως λέμε, εορτές. Μιλήσαμε λοιπόν για την Μητρόπολη των Αγίων Εορτών, που είναι τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού στην περασμένη μας σύναξη. Σήμερα θα σας μιλήσω σύντομα για τρεις άλλες ακόμα περιπτώσεις της ζωής του Χριστού, οι οποίες έχουν και συμβολικό και σημαντικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν το μυστήριο του Χριστού, δηλαδή πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος για να εργαστεί και να επιτύχει την σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους ανεξαρτήτως εποχών, παιδείας, γλώσσας, ιστορίας, οτιδήποτε. Όλων των ανθρώπων. Άσχετα ποιοι τον ακολουθούν βέβαια. Έτσι, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, στις 8 μέρες από την γέννηση ενός παιδιού, του πρώτου αρσενικού παιδιού της οικογένειας, οι γονείς του έπρεπε να επισκεφθούν το ναό και να κάνουν αυτό που εμείς κάνουμε στη βάπτιση. Δηλαδή, να το αφιερώσουν στο Θεό και να πάρει το όνομα με το οποίο θα το συνόδευε σε όλη του τη ζωή. Η εντολή της περιτομής είναι μια παλιάρχαιη εντολή που ο Θεός έδωσε απευθείας στον Αβραάμ. Πίστεψε ο Αβραάμ στον αληθινό Θεό και άρχισε να τον ακολουθεί. Και λέει ο άνθρωπος πολύ πολύ απλά και συνηθισμένα, και πώς θα καταλαβαίνουμε εμείς, Θεέ μου, ότι σου ανήκουμε? Με ποιον τρόπο, με ποια πράξη, πρακτικά θα αποδεικνύεται ότι εμείς ακολουθούμε τον αληθινό Θεό, όπως εμείς
σήμερα βαφτιζόμαστε και μπαίνουμε στην Εκκλησία και ουσιαστικά είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, πώς λοιπόν θα είμαστε πιστοί του αληθινού Θεού? Και λέει ο Θεός στον Αβραάμ κατευθείαν: κάθε αρσενικό πρώτο που γεννιέται στη γενιά σου θα το προσφέρεις σε μένα, όχι θυσία, το προσφέρεις. Θα το πηγαίνεις σε έναν ιερό τόπο, εν πάση περιπτώσει, και εκεί θα σκίζεται ένα άχρηστο σημείο του γεννητικού του οργάνου. Αυτό το αίμα που θα τρέχει και η περιτομή που θα γίνεται θα είναι το δείγμα της αφιέρωσης στον αληθινό Θεό. Η περιτομή λοιπόν είναι ό,τι είναι για μας το βάπτισμα. Είναι δηλαδή μια προεικόνηση, μια προφητεία, μια προετοιμασία για να καταλάβουμε, να δούμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας το βάπτισμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το βύθισμα στο νερό που είναι η αρχή της ένταξής μας στην Εκκλησία. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ο Θεός ήθελε το πρώτο αρσενικό παιδί να αφιερώνεται σε εκείνον. Και κατ' επέκταση κατόπιν και τα άλλα αγόρια της οικογενείας που έκαναν περιτομή, και άρα όσοι ήταν περιτετιμημένοι ήταν μέλη της Ιουδαϊκής θρησκείας και πιστοί λάτρεις του μοναδικού αληθινού Θεού όπως πίστευαν οι Εβραίοι. Του Θεού δηλαδή που πιστεύαμε κι εμείς και εκείνοι δεν τον γνώρισαν πλήρως. Την ημέρα που πήγαιναν λοιπόν στο ναό, αν ήταν πλούσιοι, πρόσφεραν για θυσία ένα χρονιάρικο αρνί. Αν ήταν πλούσιοι. Αν και μαζί ταυτόχρονα ένα ζευγάρι περιστέρια. Αν ήταν φτωχοί, ένα ζευγάρι από τριγόνια. Και έτσι ο νέος, ο μικρός άνθρωπος που πήγαινε και αφιερωνόταν από τους γονείς του στο Θεό, γινόταν μέλος του εκλεκτού λαού του Θεού. Όπως ένας βαπτισμένος σήμερα γίνεται μέλος της Αγίας Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού. Και έτσι, μέσα από αυτή την πράξη, ο Χριστός που καταδέχθηκε την περιπτωμή, την καταδέχθηκε. Γιατί την καταδέχθηκε? Γιατί απλούστατα ο Χριστός ήταν ο νομοθέτης. Αυτός το θέσπισε. Θα το εφαρμόσει στον εαυτό του? Για ποιο λόγο? Δεν υπήρχε λόγος να κάνει περιτομή ο Χριστός, γιατί αυτός ήταν ο Θεός στον οποίο αφιερώνονταν και τα παιδιά των αλωνών. Και όμως, για να δείξει ο Χριστός ότι είναι τέλειος άνθρωπος. Και επιπλέον, σαν τέλειος άνθρωπος που αργότερα θα μεγάλωνε και θα πούμε στη συνέχεια και κάποιο άλλο παράδειγμα, εφαρμόζει απόλυτα τον μωσαϊκό νόμο που ήταν εντός εισαγωγικών το Ευαγγέλιο της εποχής εκείνης. Τα τηρεί δηλαδή όλα αυτά που λέει. Αυτά που ο ίδιος νομοθέτησε, αυτά που ο ίδιος χάρισε σαν εντολές στους ανθρώπους, τα εφαρμόζει πρώτα στον εαυτό του για να μας δώσει ένα πρότυπο ότι και εμείς πρέπει να τηρούμε. Φανταστείτε, ο Θεός δηλαδή που είναι ο νομοθέτης υπερβαίνει τον εαυτό του και λέει θα εφαρμόσω κι εγώ σαν να είμαι υπήκουος αυτά που νομοθέτησα εγώ. Και οι άνθρωποι να νομοθετούν, μάλλον να φέρονται αντίθετα στον νόμο και στο θέλημα του Θεού, Να μην υπακούνε. Ο Θεός να υπακούει σε αυτό που έφτιαξε και οι άνθρωποι να μην υπακούν σε αυτά που φτιάχνουν, που έφτιαξε ο Θεός. Φρικτά πράγματα. Σε κάθε εποχή. Όχι τώρα, μην πάει το μυαλό σας μόνο στο τωρινό. Οι ίδιοι είμαστε δυστυχώς όλα τα χρόνια. Έτσι τον εμφάνισαν στο ναό και οι ιερείς με τελετουργικό τρόπο, αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα στους Εβραίους και στους Μουσουλμάνους. Η περιτομή. Έκαναν οι ιερείς την περιτομή του μικρού βρέφους και το έδωσαν στη μητέρα, αλλά χαρίζοντάς του το όνομα το οποίο θα τον συνόδευε. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του ονόματος. Το όνομα το είχε προφητεύσει, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό. Αυτός λέει θα σώσει τον λαό του από όλα τα δεινά και τα λοιπά, λέει στην Παναγία ο Γαβριήλ εκεί. Πώς λέγεται αυτός που σώζει? Σωτήρας. Στα εβραϊκά Ιωσούα, κάπως εξελινισμένο Ιησούς. Παίρνει λοιπόν ο Χριστός το όνομα που σημαίνει την ιδιότητά του μέσα στη ζωή μας, στη ζωή της ανθρωπότητας, στη ζωή των συγχρόνων του. Να γίνει ο σωτήρας του λαού του. Το ίδιο ακριβώς όνομα ακούστηκε 8 μέρες πριν όταν ο Χριστός γεννάνταν.
Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στους ποιμένες, που είναι έξω στις στάνες τους, και τους λέει «Σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρας». Αν ήμασταν και ακούγαμε εκείνη αυτή τη φράση του αγγέλου, θα ακούγαμε τη φράση «Σήμερα γεννήθηκε ο Ιωσούα», δηλαδή ο Σωτήρας. Και παίρνει λοιπόν αυτό το όνομα, το οποίο πρέπει να σας πω, όπως και το όνομα Μαρία, δεν είναι από τα πιο ασυνήθιστα στο Ισραήλ, είναι τα πιο γνωστά. Αλλά εδώ όμως το όνομα ταυτίζεται απολύτως με την ιδιότητα που θα έχει αυτός που το φέρει. Γιατί ο Χριστός είναι, δεν έχει τη σωτηρία. Είναι ο ίδιος ο Σωτήρας. Αυτό που ακούσαμε προχθές με το Ευαγγέλιο του Ζακχαίου την προηγούμενη Κυριακή, που είπε ότι σήμερα σωτηρία το οίκου τούτο εγένετο, όχι ήλθε η σωτηρία, εγένετο, έγινε σωτηρία. Έτσι. Άρα η σωτηρία δεν είναι μία έννοια, όπως και όλες είπαμε οι πνευματικές έννοιες στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού είναι χειροπιαστές. Και όλες καταλήγουν σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού. Αλήθεια ο Χριστός, ζωή ο Χριστός, ειρήνη ο Χριστός, δρόμος ο Χριστός, σωτήρας ο Χριστός. Όλες λοιπόν οι πνευματικές έννοιες και οι αρετές που είναι αφηρημένα ουσιαστικά, αφηρημένες έννοιες, στην πραγματικότητα, στη χριστιανική ζωή, στη Βασιλεία του Θεού, είναι συγκεκριμένες και χειροπιαστές. Έτσι λοιπόν, φεύγει από το ναό ο Χριστός με τη μητέρα του. Είναι ωραία αυτή η εορτή, δυστυχώς. Επηρεάζεται και υποσκιάζεται από την μνήμη του Αγίου Βασιλείου, που είναι την ίδια μέρα, την 1η Ιανουαρίου, και λίγο δεν χάνουμε το νόημά της, γιατί έχουμε το νου μας τον Άγιο Βασίλειο, μέγας ιεράρχης, μέγας Άγιος, στήλος της Εκκλησίας. Πλην όμως ουσιαστικά η ημέρα εκείνη είναι αφιερωμένη στην περιτομή του Χριστού, δευτερευόντως τον Άγιο Βασίλειο, αλλά βλέπετε η αγάπη του λαού πως βάζει πολλές φορές τους Αγίους μπροστύτερα, ακόμα και πόσο ταπεινός είναι ο Θεός, δεν απέτησε να είναι πρώτη η δική του γιορτή, αλλά αφέθηκε στη διάκριση των πιστών και οι πιστοί έβαλαν τον πιστό του δούλου τον Άγιο Βασίλειο να προηγείται του Χριστού εκείνη την ημέρα, ταπεινός Θεός. Και έτσι έχουμε αυτήν την εορτή και παράλληλα και μια αρχαία πράξη της Εκκλησίας. Όταν πριν από χρόνια σε αυτή την αίθουσα εδώ αναλύαμε το μυστήριο του βαπτίσματος, είχαμε πει ότι πριν από το μυστήριο του βαπτίσματος υπάρχουν οι λεγόμενες προβαπτισματικές ακολουθίες. Δηλαδή, την πρώτη μέρα που γεννιέται το παιδί, ο παπάς πηγαίνει στο μευτήριο, στο σπίτι ή όπου γινόταν ας πούμε η γέννηση του παιδιού και διάβαζε ευχές για την γυναίκα που μόλις γέννησε, λίγες ώρες μετά τη γέννα δηλαδή. Την 8η μέρα η υποψήφια νονά του παιδιού με τη μαμή, όχι η μητέρα, παίρνανε το παιδί και πηγαίνανε στο ναό και ο ιερέας εκεί, χωρίς να μπουν μέσα στο ναό μέσα, του διάβαζε την 8η μέρα την ευχή της ονοματοδοσίας και έδινε το όνομα στο παιδί. Το κάνουμε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, πολλά νέα ανδρόγυνα μαθαίνουν αυτή την ωραία ευλαβική συνήθεια να καλούν την 8η μέρα τον ιερέα στο σπίτι τους για να δώσουν το όνομα στο παιδί τους. Το όνομα ο άνθρωπος δεν το παίρνει την ημέρα του βαπτίσματος. Κανονικά. Κατά συγκατάβαση γίνεται αυτό σήμερα, γιατί ο κόσμος αγνοεί την ύπαρξη αυτής της ωραίας ακολουθίας της ονοματοδοσίας. Όπως και η μοναχική κουρά, δεν γίνεται μπαμ κατευθείαν. Πρώτα σου φοράνε τα ράσα, άλλη ακολουθεί αυτή, μετά σου φοράνε το μικρό σχήμα, μετά το μέγα σχήμα. Έτσι λοιπόν και οι προβαπτισματικές ακολουθίες περιλαμβάνουν την ονοματοδοσία την 8η μέρα και φυσικά βέβαια την ημέρα την 40η, όπου εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, μπαίνει μέσα στην εκκλησία ως κατηχούμενος, δηλαδή χριστιανός που πρόκειται να βαπτιστεί αλλά μπορεί να συμμετέχει μέσα στο ναό στις προσευχές εκτός από την Αγία Αναφορά και τη Θεία Κοινωνία ο μικρός νεογέννητος, νεογέννητο παιδάκι, και βέβαια κορυφώνονται οι προβαπτισματικές ακολουθίες την ημέρα της βαπτίσεως τώρα, παλιότερα δεν γινόταν έτσι, που διαβάζουμε πριν από το βάπτισμα τους εξορκισμούς και επαναλαμβάνουμε το όνομα του παιδιού. Δεν το δίνουμε τότε, το επαναλαμβάνουμε. Όσοι έχουμε δώσει στα παιδιά μας το όνομα στην 8η μέρα,
Εκείνη την ώρα που κάνουμε την κατήχηση πριν από τη βάπτιση, δεν καθόμαστε να λέμε στην αρχή κενό και κάποια στιγμή στο τέλος πώς το λέει αυτό, πώς θα το πει στο παιδί. Έτσι. Αλλά το λέμε εξ αρχής το όνομα του παιδιού, αν παρατηρήσατε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε πως η Εκκλησία έχει βάθος, ρίζα και συνέχεια. Παίρνει από τον Ισραηλιτικό λαό τα στοιχεία της πίστης, εκείνα που ταιριάζουν με την πίστη της Εκκλησίας. Δεν είναι κακό να λέμε ότι η πίστη μας, η λατρεία μας, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που νηστεύουμε πολλές φορές, κυρίως που λατρεύουμε τον Θεό, είναι μια συνέχεια και απομίμηση της εβραϊκής λατρείας και θρησκείας. Δεν είναι κακό αυτό, τον ίδιο Θεό λατρεύουμε. Αλλά εκεί τα πράγματα σκάλωσαν κάπου και έμεναν με τη θεοκτονία, δηλαδή τον φόνο του Θεού, αυτή είναι η αλήθεια, έμεναν πίσω. Τώρα που είπα τον φόνο του Θεού, πηγαίνω κάθε χρόνο στην εκδήλωση που γίνεται για το ολοκαύτωμα των Εβραίων και το κάνω για όσους αναρωτιέστε τι δουλειά έχω εγώ εκεί και το κάνω εις μνήμη του μακαριστού ιερέως παππού μου, ο οποίος, αν δεν γνωρίζετε, είναι αυτός που έσωσε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στα χωριά μας επάνω εκεί ψηλά στα βουνά την οικογένεια Φιλοσόφ, παρακαλώ. Μάλιστα. Τους έσωσε και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια διαδικασία για να τον ανακηρύξουμε δίκαιο των εθνών στο ίδρυμα που υπάρχει κάτω στο Ισραήλ. Πηγαίνω στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που έδειξε τι σημαίνει χριστιανική αγάπη. Δεν είναι ο μόνος, σαφέστατα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και εκεί λοιπόν φέτος ήρθε ένας ομιλητής, ένας συγγραφέας, Χωμενίδης, Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος ξεκίνησε το λόγο του με τέτοια πίκρα για την Εκκλησία. Χάρηκα πραγματικά τον Σεβασμιώτατο όταν τον ανέβηκε στο βήμα και τον έσφαξε με το βαμπάκι. Τέτοια πίκρα προς την Εκκλησία, ξεκίνησε λέγοντας, έχω βαρεθεί, λέει, να ακούω αυτό το ψεύδος ότι ο λαός των Εβραίων καταδίκασε τον Χριστό. Το Χριστό τον καταδίκασαν οι Ρωμαίοι και τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Αυτή είναι η θεωρία των Εβραίων μέχρι σήμερα. Ότι αν ήμασταν εμείς δεν το κάναμε, αλλά τότε οι άνθρωποι παρασύρθηκαν, ήταν μερικοί πώς το λένε, σαν και αυτούς τους χούλιγκαν των γηπέδων που πηγαίνουν και κάνουν σαματά, ας το πούμε, όταν γίνεται καμιά συγκέντρωση, καμιά καταδίκη, καμιά κάσα αγώνας. Ναι, και τάχα με αυτούς, τον όχλο δηλαδή, τον παρέσυραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν θα βαρύνει αυτό όλο το λαό. Τι είπαν όμως τότε εκείνοι? Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα, δηλαδή τας γενεάς όλων ημών. Μπορεί να έχουμε κοινή βάση, μπορεί να έχουμε κοινές εμπειρίες, μπορεί να έχουμε κοινή λατρεία, μπορεί η Εκκλησία να στηρίχθηκε στον Ιουδαϊσμό, αλλά τον ξεπέρασε. Αλλά αυτό δεν σβήνει την αλήθεια. Και μας έλεγε ο κύριος Χωμενίδης, καλή του ώρα του ανθρώπου, ότι πρέπει να απαλείψουμε αυτά, λέει, που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, οι άνομοι Εβραίοι και τα κάλαντα αυτά που λένε τα παιδιά και τα λοιπά. Αυτά, λέει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Α, ωραία. Σηκώθηκε ο δεσπότης, τον έβαλε στη θέση του, μια χαρά. Τον χάρηκα πραγματικά, δόξα τω Θεώ. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα πλέον γίνονται καθημερινότητα. Εσείς νομίζετε ότι λέμε εδώ πέρα θεωρίες, οι οποίες πού θα μας χρησιμεύσουν? Να όμως. Να όμως. Αν σας πει κάποιος, ρε παιδιά, αδέρφια είμαστε εμείς και ο ένας και ο άλλος, ας το πούμε, αφού και εσείς κάνετε αυτά που κάνανε οι πρόγονοί μας οι Εβραίοι, ας το πούμε, και εσείς παρόμοια δεν κάνετε περιτομή, κάνετε ονοματοδοσία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και κυρίως, μη είμαστε σταθερά προσιλωμένοι ότι ναι, τον Χριστό τον σκότωσε αυτός ο παράνομος λαός. Γιατί και όποιος σιωπούσε τότε δεν ήταν ξένος προς αυτή τη μεγάλη αμαρτία της θεοκτονίας. Άσχετα αν ο Χριστός μακροθυμούσε και του συγχωρούσε, «Πάτερ, άφες αυτή σου γαρίδα σε τυπιούσι». Έτσι, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, να τα λέμε, γιατί η νέα εποχή που είναι ένας οδροστοτήρας και μας κάνει όλους χυλό, θα μας κάνει αυτά, δεν είναι αυτά τώρα, δεν είναι να τα συζητάμε αυτά, δεν υπάρχουν αυτά τώρα, έχει προχωρήσει η κοινωνία, έχει προοδεύσει η κοινωνία. Αυτό που ακούστηκε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή επιτέλους ήρθε η πρόοδος, επιτέλους. Ενώ πριν ήμασταν μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας και της αμορφωσιάς και της απαιδευσιάς και μόλις κάναμε τι κάναμε,
άνοιξαν οι αγκάλες των πολιτισμένων κρατών για να μας λένε το μεγάλο μας κατόρθωμα. Ήλεος ημίν γενού Κύριε, το πρώτο ορθόδοξο κράτος που αναγνώρισε το γάμο των, να μην χαρακτηρίσω. Μετά την 8η ημέρα λοιπόν, η γυναίκα, εκτός από την ημέρα της περιτομής, ήταν κλεισμένη στο σπίτι. Γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μουσαϊκού νόμου εθεωρείται ακάθαρτη. Χωρίς αυτό βέβαια να έχει να κάνει με τις φυσικές ροές του σώματος και ό,τι ακριβώς συμβαίνει, στην ουσία όταν στις λεχόνες μας λέμε, εδώ άλλος πειρασμός μου μεγάλος, δεν μπορώ να κάνω καλά τις μαμάδες των κοριτσιών παρά τα κορίτσια που είναι λεχόνες. Με αυτά με ακούνε αμέσως. Έρχονται οι μαμάδες, πάτρε το κορίτσι, να καθίστε στις μέρες μέσα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο τρόπος με τον οποίο γεννιέται ο άνθρωπος και ό,τι ακολουθεί πριν και μετά τη γέννα δεν είναι ο τρόπος που ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό και παρεχώρησε ο Θεός να γίνεται σε συγκεκριμένο, από συγκεκριμένο μέρος του σώματος που είναι πολύ κοντά από εκεί που εκρίνονται οι ακαθαρσίες, εκεί να γεννιέται και ο άνθρωπος για να δείξει τι ο Θεός το άφησε αυτό, το επέτρεψε αυτό. Ότι εγώ είχα άλλο σχέδιο και εσείς δυστυχώς τα μπλέξατε. Έστω για να θυμάστε ότι δεν ήταν αυτό το οποίο είχα ονειρευτεί για σας και είχα σχεδιάσει για σας, ας γίνονται έτσι τα πράγματα, αλλά να ξέρετε όμως θα πρέπει να κρατάτε κάποιους καθαρμούς. Πρώτα του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής. Γι' αυτό οι ευχές που διαβάζουμε και στις λεχόνες την πρώτη μέρα, αλλά και στην 40η ημέρα, έχουν πολλές φορές τη λέξη συγχώρησον, συγχώρησον, συγχώρησον. Και έρχονται μερικές κοπελιές και λένε, καλά πατέρ, τι έγκλημα έκανε, παιδάκι γέννησε. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την αμαρτία των προπατώρων μας που την κουβαλάμε και που μαζί με όλα τα υπόλοιπα και με όλα τα άσχημα που επέφερε η προπατορική αμαρτία, είναι και ο λάθος τρόπος, λάθος, κατά συγκατάβαση τρόπος για τον οποίο, με τον οποίο γεννιέται ο άνθρωπος σήμερα. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε να κρατούμε αυτές τις 40 ημέρες της καθαρότητος και το λέω κυρίως μου οι γιαγιάδες, κυρίως και οι μαμάδες κοριτσιών που πρόκειται να γεννήσουν. Τα κορίτσια σας με τον τρόπο αυτό μιμούνται την Παναγία. Υπάρχει πιο καθαρό πλάσμα από την Παναγία? Συνέλαβε η Παναγία με τον γνωστό τρόπο και έτεκε με τον γνωστό τρόπο? Όχι. Έτεκε με τρόπο υπερφυσικό. Κανείς μας δεν ξέρει ακριβώς. Χωρίς πόνους. Χωρίς όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα, τα άσχημα που βγαίνουν παράλληλα μαζί με το παιδάκι. Αυτά τα φυσικές εκκρίσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η σύλληψη που έκανε και η γέννηση που έκανε ήταν εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή λοιπόν η πεντακάθαρη των πεντακάθαρων, η πιο καθαρή γυναίκα που συνέλαβε με το Πνεύμα του Άγιο, δέχθηκε και πήγε 40 μέρες, ταπεινώθηκε και κάθισε μέσα σαν να ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα που κουβολούσε τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους, που στεναχώρησε το Θεό γιατί διάλεξε έναν τρόπο να γεννάει τα παιδιά της που δεν είχε ο Θεός στο σχέδιό του. Γι' αυτό τι είπε ο Θεός και στην Εύα όταν της έδιωξε από τον παράδεισο? Εν λύπες, δηλαδή με πόνος, με δάκρυα, με φωνές και με δυσκολία θα γεννάς τα παιδιά σου. Εν λύπες. Γι' αυτό ας μην είμαστε τόσο, έλα τώρα δεν πειράζει, αυτά τα κάναν παλιά τώρα, δεν τα ξέρω. Δε. Οι γιατροί μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα, τις λεχόνες ζητούν να τις δουν την 40η μέρα, γιατί τότε ξαναέρχεται η μήτρα στην κανονική της θέση. Το μπαλόνι αυτό που κρατάει όλη την εγκυμοσύνη μαζεύεται μέσα σε 40 μέρες, ούτε 39 ούτε 42. Κάτι ξέρει η Εκκλησία. Να την ακολουθούμε και να τα κρατάμε αυτά. Γιατί μας θυμίζουν τη σχέση μας με το Θεό μας. Την 40η λοιπόν ημέρα, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το παιδί έπρεπε να προσφερθεί στο ναό πλέον για να πάρει, πώς να σας πω, τη βούλα ότι είναι μέλος της καινούργιας θρησκευτικής κοινότητας που λέγεται λαός περιούσιος του Θεού. Και το υποδέχθηκε το παιδί την 40η ημέρα, το υποδέχθηκαν δύο άνθρωποι,
Δεν μας λένε οι Ευαγγελιστές πώς έγινε η υπαπαντή του Χριστού από τους ιερείς, ποια τελετουργία έγινε, αλλά μένουν σε μια πράξη που ήταν εκτός τυπικού, εκτός τελετουργικού. Πηγαίνει ένας γέροντας πληροφορημένος από το Άγιο Πνεύμα, θα σας πω γι' αυτόν, ο Σιμεών, τον βλέπετε εδώ, για να υποδεχθεί τον Μεσσία στο ναό. Αυτός δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Είναι ο τελευταίος δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος Απόστολος της Καινής Διαθήκης, γιατί τα κάνει ταυτόχρονα και τα δύο. Μετανοείται η Ίγκη και η Βασιλεία των Ουρανών, λέει, από τη μια φορά, δεν έχει έρθει ακόμα τον Χριστό, και μόλις βλέπει τον Χριστό, λέει, είδε ο αμνός του Θεού. Απόστολος δηλαδή του Χριστού και αυτός. Μιλάει για τον Χριστό. Αυτός λοιπόν είναι ο τελευταίος δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Σιμεών, ο Θεόδοχος, δέχτηκε στα χέρια του Χριστού, αυτό θα πει, ήταν ένας από τους 70 σοφούς που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά της εποχής εκείνης. Αυτή η υπόθεση έγινε περίπου 100 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, στην Αλεξάνδρεια. Ήταν ένας από τους σοφούς μεταφραστές λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, και όταν διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα, όλοι εκεί κολλάνε στον προφήτη Ισαΐα, πέμπτος Ευαγγελιστής, όταν διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα, διαβάζει ένα σημείο: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6 και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμών ο Θεός». Τι είναι αυτό, λέει, η Παρθένος, λέει, να γεννήσει? Ποια Παρθένος, λέει, θα γεννήσει? Από τι θα γεννήσει αυτή? Λέει, αδύνατο. Επειδή ήταν όμως δίκαιος άνθρωπος και φωτισμένος άνθρωπος από τη χάρη του Θεού, σκέφτεται: θέλω ένα σημείο από το Θεό να μου το αποδείξει αυτό το πράγμα. Βγάζει το δαχτυλίδι του και το πετάει στον ύλο. Μετά από μερικές μέρες του φέρνουν ένα ψάρι από τον ύλο, το ανοίγει και βρίσκει μέσα το δαχτυλίδι του. Κατάλαβε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο ότι είναι η αλήθεια του Θεού πράγματι αυτό που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, και θα γίνει αυτό. Και ουσιαστικά ο Θεός τον πληροφορούσε ότι θα το δει αυτό το πράγμα. Θα πιάσει στα χέρια του τον νεογέννητο Μεσσία που θα γεννηθεί εκ Παρθένου και Πνεύματος Αγίου. Και όντως την ημέρα εκείνη, μεγάλος πλέον στην ηλικία, πάνω από 100 χρονών, πληροφορήθηκε χρηματιστής υπό του Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του είπε, άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, αβάπτιστος δηλαδή. Καμία σχέση με τον Χριστό. Απλά μονάχα είχε την αναμονή του Μεσσία, αλλά δίκαιος όμως. Πιστός άνθρωπος. Λέει το Άγιο Πνεύμα: «Σήκω, μάσε τα γυρατιά σου και πήγαινε να υποδεχθεί, να πας στο ναό τώρα. Ένα ζευγαράκι που θα δεις να έρχεται και κρατούν ένα μωρό, αυτός που το λένε Ιησού το μωρό, αυτός είναι ο Μεσσίας». Δεν ήταν ιερεύς ο Σιμεών. Υπάρχει μια παράδοση ότι ήταν και ιερέας, αλλά δεν ήταν όμως στο ιερατείο. Δεν πήγε να κάνει ακολουθία υποδοχής του Χριστού, υπαπαντής δηλαδή, αλλά τους αντάμωσε ή πριν ή μετά ενδεχομένως από την πράξη της υπαπαντής, και αγκάλιασε το Χριστό και είπε, αφού κατάλαβε το Πνεύμα του Άγιο, τον πληροφορούσε: αυτό είναι το μωρό, πάρ' το στα χέρια σου, γιατί τώρα πλέον έφτασε η ώρα να αφήσεις αυτόν τον κόσμο. Ζούσες και περίμενες αυτή τη στιγμή. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Και όχι μόνον αυτό, προφητεύει δύο πράγματα πολύ σπουδαία ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος. Προφητεύει πρώτον ότι αυτός που κρατώ αυτή τη στιγμή και είναι ο Μεσσίας, ή θα τον μισήσουν πολύ ή θα τον αγαπήσουν πολύ. Ενδιάμεση κατάσταση δεν γίνεται. Θα είναι σημείον αντιλεγόμενων. Για όσους τον μισούν θα είναι ο χειρότερος εγκληματίας. Κακούργος ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Για όσους τον αγαπούν θα είναι ο Θεός λυτρωτής σωτήρας. Και ενώ τα λέει αυτά, συγκλονιστική φράση, και τη συμπληρώνει λέγοντας εξαιτίας του αν θα τον αγαπήσουν ή αν θα τον κυνηγήσουν, πολλοί θα είναι αυτοί που θα σωθούν, αλλά και πολλοί θα είναι αυτοί που θα κατακριθούν. Θα είναι σημείων αντιλεγόμενων, κείμενων εις πτώσιν ή εις ανάστασιν πολλών.
είναι η φράση που λέει ο Σιμεών. Και γυρίζει ξαφνικά στην Παναγία και της λέει, αλλά την ψυχή σου, τη μητρική ψυχή σου, θα την διαπεράσει ρομφαία δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή πόνου, αδικίας, κακίας ανθρώπινης. Θα κομματιαστεί η καρδιά σου, εννοώντας το πάθος του Χριστού. Προφητεύει δηλαδή και το πάθος του Χριστού και έτσι ολοκληρώνεται κατά το πρώτο μέρος της αυτή η συγκινητική σκηνή της υποδοχής του Χριστού στο ναό, της υπαπαντής όπως λέγεται, υπαντό σημαίνει προϋπαντό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Μαζί με τον Σιμεών, από τους ανθρώπους που ανέβαιναν στο ναό και προσεύχονταν, όχι γιατί το επέβαλε ο νόμος, από αγάπη για τον Θεό, από αγάπη για την προσευχή, από αγάπη για την πνευματική ζωή, ήταν και μια χείρα. Η Άννα. Άννα, στο όνομα αυτό σημαίνει χάρισμα, χάρις Θεού, χάρις Θεού σημαίνει η λέξη Άννα. Αυτή λοιπόν χείρεψε πάρα πολύ μικρή, πριν προλάβει να ολοκληρώσει το γάμο της και να μείνει έγκυος, χείρεψε και δεν ξαναπαντρεύτηκε, αλλά αφοσιώθηκε σε νηστεία και προσευχή. Οσία δηλαδή. Της έδωσε ο Θεός προφητικό χάρισμα. Και εκείνη την ώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα με τον Σιμεών, είναι δίπλα και η Άννα, η οποία μπροστά σε όλους αρχίζει να προφητεύει ότι το παιδί αυτό είναι ο Μεσσίας και να τον δοξάσουμε, γιατί το όνομά του θα κυριαρχήσει σε όλη τη γη, για όλη την οικουμένη, και μιλάει για όλη τη ζωή του Χριστού και το πάθος του και τη δόξα του, κυρίως τη μεσσιανική δόξα του, τη θεϊκή του δόξα. Ο ύμνος αυτός σώζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά που περιγράφηκε το όλο συμβάν της υπαπαντής, και έτσι η μέρα αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χριστού και η πρώτη ομολογία από δύο ανθρώπους ότι αυτό το ανήμπορο, μικρό, ασθενικό βρεφάκι είναι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός που κρατάει στα χέρια του τα σύμπαντα. Α, λοιπόν, το μυστήριο του Χριστού αρχίζει σιγά σιγά και φανερώνεται στη ζωή των ανθρώπων. Κλείνω. Ο Άγιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, δεν είναι προστάτης μόνο των εγγύων γυναικών, αλλά είναι και προστάτης κάθε ευσεβούς ανθρώπου που βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο οποίος είναι ο πρώτος που κατοίκησε και ασκήθηκε στον Άθωνα, κατήγεται από την Ρώμη. Σε ένα ταξίδι του προς την Ανατολή, προς τους Αγίους Τόπους, πέφτει σε πειρατές, τον συλλαμβάνουν εχμάλωτο και τον στέλνουν στο βόρειο Ιράκ, φυλακισμένον σε μια φυλακή που λεγόταν Θάνατος. Γιατί δεν έβγαινε ζωντανός από εκεί? Δηλαδή στο κέντρο της αραβικής ερήμου, στο βόρειο Ιράκ. Η περιοχή Θάνατος. Μέσα στην απελπισία του επικαλείται τον Άγιο Προστάτη του, τον Άγιο Νικόλο. Και παρακαλάει τον Άγιο Νικόλο να τον ελευθερώσει. Κλαίει, ζητάει από το Θεό έλεος και τις μεσητείες του Άγιου. Εμφανίζει το Άγιος Νικόλος και του λέει, αυτό που μου ζητάς είναι δύσκολο. Ξεπερνάει τις δυνάμεις μου, δεν έχω δηλαδή τόση δύναμη, τόση παρησία να πάω ζητήσω από το Θεό τέτοια χάρη. Αλλά σου έχω κάποιον ο οποίος ο Θεός τον ακούει πάρα πολύ. Πρώτα ακούει τη μητέρα του, μετά ακούει τον πρόδρομό του και μετά αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Και την επόμενη μέρα στην προσευχή του πάλι έρχεται ο Άγιος Νικόλος, αλλά αυτή τη στιγμή συνοδευόμενος και από τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο. Τον προσκυνά ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο φυλακισμένος, αλλά ο Άγιος Σιμεών είναι σοβαρός. Δεν είναι σαν τον Άγιο Νικόλο ομιλητικός, αυστηρός, αυστηρή μορφή. Είπαμε, προσωπούσε όλο τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Όλους τους δικαίους. Αυστηρός, σοβαρός, του δίνει το χέρι και όπως του δίνει το χέρι βρίσκεται ο Πέτρος
ταυτόχρονα στα παράλια της Μεσογείου. Βρίσκεται την ίδια στιγμή έξω από τη φυλακή, έξω από το μέρος αυτό το ερημικό, το απομονωμένο κτλ. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μίλια μακριά, στα παράλια της Μεσογείου, εκεί που τον άφησαν οι πειρατές που τον έπιασαν και τον πουλήσαν δούλο για να τον πάνε μετά να τον πουλήσουν, για να τον κλείσουν εκεί. Βρέθηκε την ίδια στιγμή ταυτόχρονα και έτσι, χάρη στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, ξέρουμε πόση δύναμη έχει ο λόγος του Αγίου Σιμεών, τον οποίο παρακαλώ μαζί και με τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, αυτός είναι ο πέμπτος της ιστορίας, ο πέμπτος στη σειρά. Παναγία Πρόδρομος Σιμεών Ιωσήφ Μνήστορ. Έτσι, αυτά είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα του Χριστού με την πιο δυνατή πρεσβεία στον Χριστό. Να τον επικαλείστε και να σας βοηθά, να μας βοηθά όλους σε δύσκολες στιγμές. Ο Θεός να είναι μαζί σας.